Στο δικαστήριο Λεμεσού οδηγήθηκε το πρωί 35χρονη θεία του 18 μηνου βρέφου, η οποία θεωρείται ύποπτη για την απαγωγή του. Το δικαστήριο ανανέωσε την κράτησή τη για ακόμη πέντε μέρε, χωρί οποιαδήποτε νέα εξέλιξη στην υπόθεση, επικαλούμενο τη λήψη άλλων 33 καταθέσεων και το ενδεχόμενο να επηρεάσει μάρτυρε σε περίπτωση απόλυσή τη. Ε, με τη λήψη των καταθέσεων αυτών, ίσω προκύψει και μαρτυρία ω προς το δεύτερο πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ενέχεται στην υπόθεση απαγωγή του 17 μήνου παιδιού. Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο, η 35χρονη δεν συνεργάζεται με του ανακριτέ, ούτε δίνει καμιά εξήγηση πώ βρέθηκε γενετικό υλικό του μωρού στο αυτοκίνητό τη, αφού κατά τον ισχυρισμό τη ουδέποτε το βρέφο είχε μπει στο όχημα. Οι εξετάσει τη αστυνομία θα ολοκληρωθούν και ο ποινικό φάκελο θα οδηγηθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα τη Δημοκρατία για λήψη οδηγιών ω προ τον παραπέρα χειρισμό τη υπόθεση. Στο μεταξύ, στο σκοτάδι βρίσκονται και οι για τον εντοπισμό του δεύτερου προσώπου που εικάζεται ότι μετέφερε το παιδί στο κημητήριο Ήψονα. Σύμφωνα με πληροφορίε, το γενετικό υλικό που απομονώθηκε στο αυτοκίνητο δεν έγινε κατορθωτό να ταυτοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσωπο από εκείνα εναντίον των οποίων υπήρχαν υποψίε για εμπλοκή στην υπόθεση. Αν ευσυγμασία παρουσιάζονται και οι τηλεφωνικέ κλήσει τη ύποπτη κατά το χρόνο τη απαγωγή, οι οποίε φαίνεται να μην προσθέτουν τίποτε ενεχοποιητικό σε βάρο τη.